του όσο και του προηγούμενου μου δόθηκε η ταυτότητα του πρασίνου που φέραμε και να θέσουμε κάποιους όρους συνεργασίας και κάποιους κανόνες ώστε να μπορούμε να διαιρούμε την καθαριότητα της πόλης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη και την οχρήση των κοινοφιλών χώρων των πόλεων και των οικισμών του κατοικιατικού Δήμου Τρίπολης, την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών και την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης ελαιών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Βασικές αρχές του κανονισμού αυτού είναι: το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό. Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της διοίκησης. Καθώς επίσης και η κάθε είδους ρήπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Μέσα από τον κανονισμό, μεταξύ άλλων, αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία μεταξύ άλλων είναι τα υλικά συσκευασίας, ποια μπαίνουν τελικά στο μπλε κάτω, ποια υποχρεούμαστε και πρέπει όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουμε, ως προς την ενημέρωση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κόσμου για την πραγματική αξιοποίηση του μπλε κάτω και τα υλικά που βάζουν μέσα. Διαχωρίζουμε τα απόλυτα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που είναι ειδική κάδη, για τα παλιά οχήματα υπάρχει μία, για τις πολιτές μπαταρίες, τα υπογόνα υλικά οχημάτων, λάδι κλπ. Μαγειρικά αέρα, ζωικά και ολικά φυτικά υποπροϊόντα, αναλώσιμα τυπωτών, χρησιμοποιημένα ρούχα, υποδήματα προς χρήση και προϊόντα εξαγών και κατεδαφίσεων. Αυτά είναι μια γενική έτσι, εικόνα του κανονισμού. Εδώ είναι και ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, ώστε να πει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Δεν θα πω στο, να μην πούμε στον κόπο να το διαβάσουμε άρθρο-άρθρο, είναι ημεροδιώνει, δεν νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε άρθρο-άρθρο, αλλά καλό θα είναι να πούμε τρεις κουβέντες σε τι αφορά ο κανονισμός. Είπε δύο πράγματα ο κ. Αντιδήμαρχος. Το πνεύμα του κανονισμού, εγώ θέλω να τονίσω ότι το πνεύμα του κανονισμού δεν είναι σίγουρο να τιμωρήσουμε τους δημότες που. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πρόστιμα μέσα, άρα και θα ανεφαρμοστεί ο κανονισμός θα πέσουν πρόστιμα. Πρέπει να πούμε ότι ο ρόλος του κανονισμού είναι να διασφαλίσει το μέγιστο αγαθό που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και στην ουσία να εξασφαλίσει μια δικαιοσύνη, στους δημότες απέναντι στην υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν να προστατεύουν το περιβάλλον. Στηριζόμενοι σε αυτό, τα έσοδα από τα πρόστιμα, στο τελευταίο άρθρο φαίνεται, πηγαίνουν για δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αυτού κατά αυτού. Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται η κατανομή. Αυτό ήθελα να τονίσω. Επίσης θέλω να πω ένα μικρό λάθος που υπάρχει στο άρθρο 3. Αναφέρουμε στο καφέ κάτω ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται στάχτες από τζάκια και χαρτιά υγείας και πάνες. Αυτό θέλουμε να διαγραφεί, το διαπιστώσαμε την τελευταία στιγμή. Είναι λάθος. Δεν πάει στο καφέ κάτω, πάει στο μπλε κάτω. Πάει στο πράσινο κάτω, στα απορρίμματα δηλαδή. Και κάτι ακόμα που θέλω να τονίσω είναι τι παίρνει ο μπλε κάδος. Ο μπλε κάδος παίρνει καθαρά συσκευασίες, τα οποία οδηγούνται στο πλάι, αλλά να το έχουμε κατά νου, δεν παίρνει οτιδήποτε ο μπλε κάδος, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που παίρνει και αυτό θέλουμε όσο μπορούμε να ενημερώνουμε οι πολίτες γι' αυτό. Τώρα συγκεντρίζουμε μέσα αυτά. Άμα υπάρχει κάποια ερώτηση συγκεκριμένη. Κλείστε το μικρόφωνο.